Το εργοστάσιο της ΑΓΕΤ έχει όλες τις απαιτούμενες αδειοδοτήσεις σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Νομοθεσία και διαθέτει τον απαιτούμενο μηχανολογικό εξοπλισμό ώστε να καίει εναλλακτικά καύσιμα όπως RDF και SRF χωρίς να επιβαρύνει το περιβάλλον. Αυτό τόνισε ο διευθυντής του εργοστασίου της ΑΓΕΤ στο Βόλιο, Νίκος Μπόζος, κατά τη διάρκεια σημερινής ενημερωτικής συνάντησης με τους εκπροσώπους των μέσων μαζικής ενημέρωσης μετά το θόρυβο που έχει προκληθεί στην τοπική κοινωνία για το θέμα της καύσης RDF. Τη δέσμευση της εταιρείας μας για την εναρμόνιση με την Ευρωπαϊκή και Ελληνική νομοθεσία, η τήρηση της οποίας είναι απόλυτη σε όλες μας τις εγκαταστάσεις. Και ήθελα να πω επίσης ότι η ενεργειακή αξιοποίηση του RDF και του SRF στην τζιμεντοβιομηχανία είναι μια βέλτιστη πρακτική και όσον αφορά την κυκλική οικονομία, αλλά και όσον αφορά τη διαχείριση αποβλήτων και την τζιμεντοβιομηχανία. Ο διευθυντής του τοπικού εργοστασίου της ΑΓΕΤ, αφού ξεκαθάρισε ότι δεν έλαβε πρόσκληση ώστε να μετάσχει στην πρόσφατη συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Θεσσαλίας που έγινε στο αμφιθέατρο του Τεχνικού Επιμελητηρίου Μαγνησίας, επεσήμανε ότι μόνο θετικές επιπτώσεις μπορεί να έχει για το περιβάλλον η ενεργειακή αξιοποίηση των αποβλήτων. Το πρώτο είναι ότι λειτουργεί συμπληρωματικά στην ανακύκλωση. Το RDF και το SRF είναι υπόλοιπα ανακύκλωση, δηλαδή το υλικό που συλλέγεται σε μπλε ή πράσινο κάδο και το οποίο είναι αστικά απορρίμματα, από τη στιγμή που θα γίνει διαδικασία διαλογής επεξεργασίας, δηλαδή θα φύγει το οργανικό κομμάτι το οποίο είτε μπορεί να γίνει ενταφοβελτιωτικό είτε λίπασμα, θα αφαιρεθούν τα μέταλλα, θα αφαιρεθεί το αλουμίνιο, θα αφαιρεθούν τα χοντρά πλαστικά, ό,τι άλλο πλαστικό μπορεί να ανακυκλωθεί. Το υπόλοιπο λοιπόν της διαδικασίας ανακύκλωσης είναι αυτό που ονομάζουμε RDF και SRF. Το δεύτερο σημαντικό κομμάτι είναι ότι η τσιμεντοβιομηχανία δεν παράγει απόβλητα, ούτε στερεά ούτε υγρά. Ο λόγος είναι ότι ό,τι αφήνει η καύση, δηλαδή η τέφρα από την καύση που μένει, δεν είναι απόλυτο για μας, γιατί ενσωματώνεται στο προϊόν μας. Ενσωματώνεται στο κλίνκερ και ενσωματώνεται και στο τσιμέντο. Το τρίτο κομμάτι είναι ότι λόγω των υψηλών θερμοκρασιών τις οποίες έχουμε στην κάμινό μας καταστρέφονται όλες οι οργανικές ενώσεις. Καμία οργανική ένωση δεν μπορεί να επιβιώσει πάνω από τους 900 και τους 1500 βαθμούς οι οποίους έχουμε εμείς εδώ. Μάλιστα, ο κύριος Μπόζος παρουσίασε στοιχεία μελέτη σύμφωνα με την οποία η Ελλάδα βρίσκεται στην τελευταία θέση στην Ευρώπη αναφορικά στην ενεργειακή αξιοποίηση των αποβλήτων. Ακόμη και χώρες όπως η Πολωνία, η Ουγγαρία και η Βουλγαρία καλύπτουν σημαντικό μέρος των αναγκών τους σε θερμική ενέργεια, τη στιγμή που το αντίστοιχο ποσοστό στην Ελλάδα φτάνει μόλις το 7%. Αυτή τη στιγμή είμαστε στο 7%. Το 7% τι σημαίνει? Ότι καλύπτουμε 7% των αναγκών μας σε θερμική ενέργεια από δευτερογενή καύσιμα. Στο μεσοπρόθεσμο ορίζοντα αυτό μπορεί να αυξηθεί στο 20% και στο πιο μακροπρόθεσμο στο 30%. Στη Γερμανία είναι ήδη στο 65% και μπορεί να φτάσει στο 90%. Αν μου να πω λίγο τις χώρες, όπως σας βλέπετε από την αρχή μέχρι να φτάσουμε στην Ελλάδα, είναι η Γερμανία, είναι η Τσεχία, είναι το Βέλγιο, η Πολωνία, η Σουηδία, το Ηνωμένο Βασίλειο. Ο μέσος όρος της Ευρώπης των 28 χωρών, που είναι στο 41% σήμερα, στο 60% στα επόμενα 3-5 χρόνια και στο 80% μακροπρόθεσμα. Ουγγαρία, Γαλλία, Ιρλανδία, Πορτογαλία, Ισπανία, Βουλγαρία, Ιταλία και στο τέλος εμείς. Παράλληλα, η Ελλάδα βρίσκεται στην κορυφή της λίστας των χωρών όπου γίνεται ταφή αποβλήτων, ενώ σε ό,τι αφορά στα ευρωπαϊκά εργοστάσια του ομίλου που ανήκει η ΑΓΕΤ, το ποσοστό ενεργειακής αξιοποίησης αποβλήτων είναι στο 100% στη Γερμανία και μόλις το 15% στην Ελλάδα. Ο όμιλός μας, η Lafarge Holcim, έχει δεσμευθεί για μείωση εκπομπών διοξιδίου του άνθρακα κατά 30% έως το 2030, έχοντας ως έτος αναφοράς το 2005. Αυτή η μείωση λοιπόν των εκπομπών του διοξιδίου του άνθρακα είναι επιβεβλημένη ανάγκη, είναι βασικός μας στόχος και φυσικά θα τον πετύχουμε. Πώς μπορούμε να μειώσουμε τις εκπομπές διοξιδίου του άνθρακα? Οι εκπομπές διοξιδίου του άνθρακα μειώνονται με την ενεργειακή αξιοποίηση των αποβλήτων και με την αντικατάσταση των ορυκτών καυσίμων, με μείωση της θερμικής μας κατανάλωσης, καθώς και με μείωση του ποσοστού κλίνκερ εντός του τσιμέντου.
Ο Διευθυντής του εργοστασίου της ΑΓΕΔ δημοσιοποίησε σήμερα τα τελευταία στοιχεία από τις μετρήσεις που έγιναν στις 25 και 26 Απριλίου. Από τη σχετική έκθεση προκύπτει ότι οι τιμές στα βαρέα μέταλλα, τις διοξίνες, τα φουράνια και τη σκόνη είναι αρκετά κάτω από τα όρια της νομοθεσίας. Όσες μετρήσεις βλέπετε με αστεράκι, είναι τόσο χαμηλή η συγκέντρωση, η οποία είναι στα όρια ανίχνευσης των μετρητικών διατάξεων.